παραδοσιολογιών μαζί, ενδεχνημολογιότατοι και σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Κυριακής Καθοδικής. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, την ανακαινισμένη Κυριακή Καθοδική, σε ένα περιβάλλον πολύ πιο φιλικό, πολύ πιο σύγχρονο και σίγουρα πολύ πιο έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης τοπικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα σε έναν χώρο ιστορικό με ευλογία Θεού, καθώς όπως όλοι και όλες γνωρίζουμε, η Κυριακή Καθοδική είναι δημιούργημα του ίδιου του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος, τον καιρό των διωγμών, πήγαινε στην Χαλκιδική Στοά που ονομαζόταν Καθοδική και δίδασκε σε νέους ανθρώπους τον Λόγο του Θεού. Περνώντας τα χρόνια, φτάνουμε στο μακρινό 1978, όταν με την ευλογία του Μακαριστού Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, κυρίου Παντελεήμονος του Δευτέρου, και με την ευγενή συγκατάθεση του τότε Πρωθυπουργού της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, προϊσταμένου του Ιερού Προσχηματικού Ναού Αγίου Παιδιού Πολίου του Θεσσαλονίκης, γενή Μητροπολίτη Βερίας Ναού της Καβανίας κυρίου Παντελεήμονος, αρχίζει η σύγκριση της χριστιανικής καταφυγής με τη μορφή που έχει συστηθεί όλα αυτά τα χρόνια στον λαό της Θεσσαλονίκης ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο δεξιών αναδραστηριοτήτων και ισχυρή παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα των σχολεών. Η χριστιανική καταφυγή, όπως προανέφερα, έχει τρεις τομείς: τον εκπαιδευτικό, τον πνευματικό τομέα και τον πολιτιστικό. Το εκπαιδευτικό τομέα. Με πρωτιστηριακά μαθήματα για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Ο πνευματικός τομέας με καθηγητικές συνάξεις και πνευματικές ομιλίες από τους πατέρες του νόμου μας. Και ο πολιτιστικός τομέας με δραστηριότητες βυζαντινής μουσικής, αγιογραφίας, μουσικών οργάνων και θεωρίας ευρωπαϊκής μουσικής, φυλού, παραδοσιακών χωρών με θύμα φοιτητών και ενηλίκων, θεατρικής ομάδας, ομαδικών παιχνιδιών, πληροφορικής, μικρής παραδοσιακής και ευρωπαϊκής κοροδίας, καθώς έχουμε ενώσεις και την δημιουργία παιδικής. Αγκαλιάζουμε και ασφαλτώμαστε όλους τους ευθύνους των προαναφερθέντων θεμάτων και τους ευχαριστούμε για την προσπάθεια και τη διάθεση που θα προσθέσουμε. Η κεντρική ιδέα στην οποία στηριζόμαστε είναι οι νέοι άνθρωποι. Όχι μόνο να μπορούν να φέρουν ερωτήματα για εξέλιξη και προσανατολισμό στη ζωή, αλλά και πνευματικά υπόλοιπα. Απευθύνομαι ανοιχτή πρόσκληση, λοιπόν, προς όλους και όλους να έρθουμε να ακουμπήσετε στην κεντρική καταπληκτική και να γίνουμε όλοι συνθέω μια μεγάλη κοινωνία για την παιδεία και τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης με αρχηγό μας τον Άγιο Δημήτρη. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβασμιότατε, σεβασμοί πατέρες, κύριε Κοσμήτωρα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι καθηγητές, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές, παιδιά μου αγαπητά και ευλογημένα, τόσο ο πατήρα μας κοινός, όσο και ο κύριος Χριστοδούλου, μέσα από τις προσφωνήσεις τους, ανέπτυξαν το όραμα, την στόχευση, αλλά και όλες αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες φιλοξενεί και στεγάζει αυτός ο χώρος. Ενώ ο πατήρα μας κοινός αναφέρθηκε και ο κ. Χριστοδούλου και στην ιστορία αυτού του χώρου, την οποία είναι καλό να γνωρίζουμε, για να ευχαριστούμε ιδιαιτέρως εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι συνετέλεσαν καθοριστικά ώστε αυτός ο χώρος να δημιουργηθεί, αλλά και ταυτόχρονα πολλά παιδιά να ωφεληθούν μέσα από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Πολύ όμορφο ο πατήρα μας κοινός μνημόνευσε τον μακαριστό Μητροπολίτη Παντελεήμονα Χρυσοφάκη, ο οποίος εμπνεύστηκε αυτό το έργο και ανέθεσε την υλοποίησή του στον πρώτο εκ των συνεργατών του, τότε πρωτοσύγελο και σημερινό Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα, τον πολυσέβαστο γέροντα, ο οποίος πολλά και σημαντικά εργάστηκε στον αγρό αυτής της τοπικής εκκλησίας. Και για αυτή του την εργασία, οι Θεσσαλονικοί παραμένουν πάντοτε ευγνώμονες. Λοιπόν,
Ευχαριστώ τον πατέρα μας κοινός αξιοχρέως, τον Παναγιώτα, τον Μητροπολίτη μας κύριε Μάνη, ο οποίος έδωσε την ευλογία στον πατέρα μας κοινό, καταρχάς τον πατέρα Ιάκω, να αποκτήσει τον τρίτο όροφο και στη συνέχεια στον πατέρα μας κοινό για την ανακαίνιση και ενέκρινε όλων αυτών των σχεδιασμών, των οποίων ο πατέρα μας κοινός και οι συνεργάτες του, τα μέλη της Διοικούς Επιτροπής στο Ιερό Προσκύνημα, αλλά και οι άλλοι συνεργάτες του Προσκυνηματικού Ναού, έθεσαν υπόψη του Παναγιωτάτου για την ανακαίνιση αυτού του χώρου. Νομίζω πως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αν ως μέλη της Εκκλησίας παραμείνουμε εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας, δεν έχουμε μέλλον. Η Εκκλησία υπάρχει όταν μπορεί να ανοίγεται στους ανθρώπους, να ανοίγεται στον κόσμο, να διαλέγεται με τον κόσμο, να βρίσκεται στο δημόσιο χώρο και να καταθέτει την μαρτυρία της. Η κάθε δραστηριότητα εκκλησιαστική και ιδίως η κάθε νεανική εκκλησιαστική δραστηριότητα, αυτή την στόχευση τον διάλογο της Εκκλησίας με τον κόσμο και ιδιαιτέρως με αυτό το επίλεπτο κομμάτι των ανθρώπων που είναι οι νέοι και οι νέες. Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί αυτό το πνευματικό κέντρο της Χριστιανικής Καταφυγής, όπως και άλλα στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, αλλά σήμερα εδώ βρισκόμαστε, αυτό το πνευματικό κέντρο λοιπόν δεν υπάρχει μόνο και μόνο για να φιλοξενεί τα μνημόνια της Κοινωνίας, αλλά υπάρχει για να προσφέρει δραστηριότητες εναλλακτικές και ουσιαστικές στους νέους ανθρώπους. Και γι' αυτό ακριβώς αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια. Όχι μόνο στον πατέρα μας και τους συνεργάτες του, τα μέλη του Εκκλησιαστικού, αλλά κυρίως τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, τους δασκάλους και τις δασκάλες, τους υπευθύνους των χορευτικών τμήματων, των χοροδιών και των άλλων δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται σε αυτόν τον χώρο. Χαίρομαι γιατί αυτό που είπε ο πατήρα μας κοινός και το οποίο θα δούμε σε λίγο μπροστά μας και βλέπουμε ήδη κάποια πράγματα, είναι πολύ σημαντικό το ότι προσπάθησαν οι άνθρωποι ανακοινίζοντας αυτόν τον χώρο να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων ανθρώπων, να δουν τι εκείνοι θέλουν, όχι τι εμείς θέλουμε, όχι πως εμείς βλέπουμε τα πράγματα, αλλά πως οι νέοι άνθρωποι θέλουν την Εκκλησία, ενώ δεν αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκτός ή αυτοί που βρίσκονται στο μεσοδιάστημα, στο μεθόριο μεταξύ του εντός και εκτός, είναι εκείνοι που μπορούν να μας εμπνεύσουν ώστε κάποια πράγματα και κάποιες δραστηριότητες να τις κάνουμε ουσιαστικά εμπιστικές. Προσέξτε όμως, όχι για να κάνουμε την Εκκλησία κόσμο ή για να παρουσιάσουμε δραστηριότητες μόνο και μόνο για να έρθουν σε εμάς και από εκεί και πέρα τίποτα, αλλά για να μπορέσουμε να δώσουμε πνοή ζωής σε αυτά που μπορεί ακόμη και από τον κόσμο να δανειζόμαστε και αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε Εκκλησία. Αυτό δεν έκαναν πάντοτε οι πατέρες μας. Δανείζονταν πράγματα από τον κόσμο, από τον πολιτισμό, έδιναν πνοή ζωής, δηλαδή Άγιο Πνεύμα, και μέσα από αυτήν την ουσιαστική νοηματοδότηση των πραγμάτων του κόσμου παρήγαγαν πολιτισμό και ζητούσαν και έφερναν τους νέους ανθρώπους την πραγματικότητα της ζωής που είναι η σχέση με τον Χριστό. Αυτό νομίζω πως πρέπει να είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Ο πατήρα μας κοινός το είπε, εγώ το επαναλαμβάνω. Και μακάρι όλοι μας, διευχών σας, Σεβασμιότατε και Θεοφιλέστατε Άγιοι Ασκιερείς, να αντιλαμβανόμαστε πόσες πολλές είναι οι ανάγκες των ανθρώπων σήμερα και ως μέλη της Εκκλησίας να αγωνιζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις ανάγκες. Όχι μόνο τις υλικές, και αυτό χρειάζεται, αλλά κυρίως την ανάγκη, την κύρια, για να αποκτήσουν οι άνθρωποι νόημα ζωής. Πάτε να μας κοινέ,
Άγιοι Πατέρες, Πάτερ Γεώργιε, Πάτερ Νικόλαε, μη σε εκτυπήσω κάτι. Φοβάσαι το σεισμό και είσαι στο κάσωμα της πόρτας, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντοτε ο Πατέρ Νικόλαος ακολουθεί το λάθε βιό σας και κάθεται έτσι στην άκρη. Λοιπόν, και λοιποί συνεργάτες, σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε. Όπως, επειδή βλέπω και άλλους πατέρες από άλλες ενορίες εδώ, και χαίρομαι για την παρουσία τους, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ενότητα και χαιρόμαστε ο ένας τα έργα του άλλου. Δεν ζηλοφθονούμε ο ένας τα έργα του άλλου και δεν πρέπει ποτέ να ζηλοφθονούμε, αλλά απέναντίας θα πρέπει ο ένας να βλέπουμε το καλό παράδειγμα του άλλου και να το ακολουθούμε. Χαίρομαι λοιπόν για την παρουσία σας σήμερα και νομίζοντας ότι έχω το σύμψηφο όλων σας, δηλαδή και των αδελφών κληρικών αλλά και των λαϊκών, επιτρέψτε μου εκ μέρους των συνεργατών του Πατρός Δαμασκηνού να του προσφέρουμε και μία αναμνηστική ευλογία, να το ονομάσουμε έτσι, για την καθοριστική συμμετοχή και συμβολή του ως προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου που είναι στα παρόντα εγκαίνια. Οι συνεργάτες του ετοίμασαν ένα πολύ ωραίο αναμνηστικό μετάλλιο. Η αξία του, η χρηματική, η οικονομική, δεν είναι μεγάλη. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω, ότι η ηθική αξία είναι σημαντική. Γιατί προσφέρεται με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό και με διάθεση να εκφράσει όλη η εκκλησιαστική κοινότητα του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Αγίου Δημητρίου θα θερμά τη συγχαρητήρια και την προσευχή της. Θα το διαβάσω, πιστεύω θα το καταφέρω. Ευχαριστήριο προς τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Δαμασκηνό Πέτ, προϊστάμενο του Προσκυνηματικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης, για τις ατελείωτες ώρες που αφιέρωσε στην εκθεμελίων ανακαίνιση της χριστιανικής καταφυγής. Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2024. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει ευκαιρίες πολλές για να προσφέρουμε και άλλα πολλά τέτοια και περισσότερα και μεγαλύτερα και μικρότερα έργα για το λαό του Θεού και ιδιαίτερως για την νεότητα της πόλης. Ποιος είσαι, ποιος ο Χριστός,
Εσύ που τους ανέμους διατάζεις. Εσύ που τη βροχή σταματάς. Σταματάς. Και τη φουρτούνα κοπάζεις. Κοπάζεις. Ευχαριστώ και πάλι στην παιδιά του και να περάσουμε. Θα περάσουμε τώρα στην κι αν με πάρει που με πάει κάτω στα μάτια νερά. Μαζί μας. Κι αν με πάρει που με πάει κάτω στα μάτια νερά. Κάνω το κορμί μου βάρκα, τα χεράκια μου πια. Το μαντίλι μου πανάκι, δεν το βγαίνω στη στεριά. Στο πακέστο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα. Στο πακέστο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Στο πέρα θα με πτήσω και μέσα στο γεννίκουλε κοπέλα θα αγαπήσω και μέσα στο γεννίκουλε κοπέλα θα αγαπήσω μαζί. Έχει για Παναγιά, θα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά, μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έγελια Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έγελια Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Να είστε καλά, την αγάπη σας. Τα συγχαρητήρια στα παιδιά όλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την ευλογία σας. Να πούμε ότι ο Μουχτάριος δεν κοιμήθηκε, ήρθε κατευθείαν από την Κοζάνη για τη σημερινή εκδήλωση, έτσι, για να είναι σήμερα κοντά μου. Βάζει καιρό. Πάμε κάτω στο Ισόγειο.
ίσα που βγάλαμε. Θα πάω τώρα, αλλά κάτω πόρος είναι εξαιρετικός.